Στα προηγούμενα βίντεο δείξαμε το Google Classroom από την web εφαρμογή. Είναι όμως πολύ σημαντικό ειδικά για τους μαθητές για να γίνει ουσιαστική χρήση του Classroom να έχουν ε, την εφαρμογή για κινητές συσκευές. Και αυτό γιατί, γιατί όπως γνωρίζουμε οι μαθητές αν κάτι δεν το έχουν άμεσα διαθέσιμο δεν θα κάτσουν να το ψάξουν. Οπότε δεν θα μπουν στο Google Classroom να δουν τι εργασίε έχουν. Αν όμω πείσουμε να έχουν την εφαρμογή για κινητέ συσκευέ εγκαταστημένη, θα έχουν έτσι άμεσε ειδοποιήσει για ό,τι γίνεται και θα μπορούν και πολλέ κάποιε εργασίε να τι κάνουν και μέσα από το tablet ή το κινητό. Η εφαρμογή είναι, υπάρχει διαθέσιμη για Android και για iOS. Την ανοίγω λοιπόν εδώ. Το περιβάλλον είναι παρόμοιο και με την εφαρμογή web υπάρχουν βέβαια λιγότερες λειτουργίες εδώ ας δούμε εδώ στο μενού υπάρχουν όλες οι τάξεις ας πάω στην τάξη που έκανα πριν υπάρχει λοιπόν η ροή, οι εργασίες, τα άτομα μπορώ να δω τα άτομα, δεν έχω όμω ρυθμίσει για βαθμολόγιο και τα λοιπά. Μπορώ και από εδώ να δημιουργήσω μια απλή εργασία ή μια ερώτηση για εργασία, ερώτηση για παράδειγμα. Αλλά αυτό καλύτερα για μας να γίνεται μέσα από τον υπολογιστή. Και στη ροή ας κάνουμε, δείξουμε κάτι εδώ, να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα απλό μήνυμα. Ας κάνω λοιπόν την ανάρτηση, πατώ στο κουμπάκι εδώ. Και να δείξω λοιπόν και πώς θα το βλέπει ο μαθητής στην εφαρμογή να συνδεθώ ως μαθητής. Το περιβάλλον είναι σχεδόν ίδιο. Μπορεί όμως ο μαθητής στο εργασίες, σε αυτό το κουμπάκι πάνω εδώ δεξιά, μπορεί χ, να έχει μια επισκόπηση για το τι εργασίες του λείπουν. Θα το δείξω αυτό καλύτερα σε ένα άλλο μάθημα. Ας πούμε εδώ, στο εργασίες. Εδώ μπορεί να έχει μια επισκόπηση σε ένα μάθημα ποιες εργασίες δεν έχει κάνει, τι βαθμό έχει πάρει σε άλλες εργασίες. Ή από την αρχή σελίδα να δει τις εκρεμείς εργασίες από όλα τα μαθήματα. Ποιες είναι εκπρόθεσμες, ποιες έχει ολοκληρώσει. Να ξαναγυρίσω λοιπόν τον εκπαιδευτικό και η ίδια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε tablet, σε οποιαδήποτε δηλαδή κινητή συσκευή Android ή iOS. Αυτά λοιπόν για την έκδοση Android του Google Classroom.